Καλώς ήρθατε στο τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Μαυρορόδο. Ο Παράσχος συναντάει τον Βίκο και του λέει όσα έγιναν με τον Καστρινό. «Ρε, είσαι παντελώς ηλίθιος, τι πήγες και έκανες, τώρα τι θα κάνουμε, πώς θα μαθαίνουμε τις κινήσεις του Καστρινού», του φωνάζει. «Καλύτερα που έγιναν έτσι τα πράγματα, να ξεμπερδεύουμε, δεν θα αντέχα άλλο να μένω δίπλα του και να κάνω το τσιράκι του», του απαντάει ο Παράσχος. Όμως είναι τέτοιος ο θυμός του Βίκου μαζί του που ο Παράσχος τρέμει ότι θα του κάνει κακό. Γι' αυτό, γιατί του παραγγέλνει σφαίρες και πιστεύει πως θα τις χρησιμοποιήσει για να το σκοτώσει. Από την άλλη όμως η Κύρα αγωνίζεται για να σώσει την εγγονή της από τα νύχια του Βίκου. Στο μεταξύ, ο Γεράσιμος έχει γίνει πιο αιμονικός με την Ελισάβετ και κανείς δεν ξέρει μέχρι που θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Μάλιστα πίνει πολύ και μεθυσμένος, όπως είναι, ανακοινώνει στους γονείς του πως δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ στο χωριό. «Εφόσον η Ελισάβετ είναι στην Πάτρα, δεν έχω καμιά δουλειά εγώ να ζω εδώ στη Γεραγιανή. Θα πάω εκεί κοντά της να μείνω, δεν θα την αφήσω μόνη της με αυτόν τον τυποτένιο», του τονίζει και φεύγει. Ο Πέτρος, καταρακωμένος, φτάνει στο σπίτι της θείας της Ελισάβετ, ζητώντας να μάθει για ποιο λόγο εκείνη έφυγε στη Γεραγιανή. Εκεί όμως θα βρεθεί ο μεθυσμένος Γεράσιμος και οι δύο άντρες θα τσακωθούν άσχημα. Η Ελισάβετ ζητάει από τον πατέρα της να επιστρέψουν το χωριό και η κοπέλα επισκέπτεται το μοναστήρι. Αλλά η άσχημη συμπεριφορά της Κασιανής την αναγκάζει να αποφασίσει και επίσημα πια να εγκαταλείψει τη μοναχική ζωή. Στην ταβέρνα, και ενώ ο Γεράσιμος είναι εξαφανισμένος, η ευτυχία αποκαλύπτει στο Λευτέρι το μεγάλο μυστικό του Γεράσιμου. «Ο γιος μου σκότωσε το Διαγοσάβα, Λευτέρι. Φοβάμαι πως θα κάνει ξανά κάποιο κακό και τρέμω για τον Πέτρο», το ομολογεί. Και ο Λευτέρης σοκάρεται με όσα μαθαίνει. Ο Βίκος αντιμετωπίζει την ευθεία ερώτηση της Αλεξίας αν εμπλέκεται ο ίδιος στο θάνατο της Αγγελικής. Στο μεταξύ, η Ελισάβετ βρίσκει έξω από το σπίτι της, στην Πάτρα, μια αφίσα του Διακοσάβα και παίρνει απόφαση να τα ξεκαθαρίσει όλα.